Και έλαβε ο Ηλίας τη μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτήν και κτύπησε τα ύδατα και διηρέθησαν ένθεν και ένθεν. Να τη ζήλεψε με καλό ζήλο ο Ελισέ. Να τη πόθησε η ψυχούλα του. Πόθησε αυτό το οποίο βλέπει στον Ηλία. Τι βλέπει δηλαδή? Βλέπει ότι μόνον η διακονία του Πνεύματος του Αγίου είναι δυνατόν να άρει το αδιέξοδο και να ανοίξει νέους δρόμους. Μόνον η διακονία του Πνεύματος του Αγίου. Μόνον η διακονία του Ηλία. Αυτή την πνευματική ζωή ο Ελισέ διψάει να τη ζήσει. Γι' αυτό το λόγο προκρίνει να προσέχει μόνον στο Ηλία, αφήνοντας στην άκρη νόμιμες απολαύσεις. Να για ποιο λόγο ζορίζει τον εαυτόν του και δεν του επιτρέπει χαλαρότητα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η διακονία του Πνεύματος του Αγίου θα τον βγάζει από το αδιέξοδο και θα δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Και διέβησαν αμφότεροι διαξηράς. Βλέπεις τι κάνει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Μόνον η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι δυνατόν να μεταβάλει το περιβάλλον και να αλλάξει το τοπίο. Μόνον η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, δια Πνεύματος Αγίου, όχι δια δυνάμεως ανθρώπινης, ούτε δια ισχύως, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, λέγει Κύριος. Αδέλφια, είναι ανάγκη σήμερα να ζητήσουμε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ανάγκη να μπούμε μέσα στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, να αναζωπηρωθεί η πίστη μας και να δούμε τον Κύριο να ενεργεί. Δεν πρέπει να χάσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό από τα μάτια μας, όπως ο Ηλίας, ο Ελισέ, δεν έχασε τα μάτια του τον Ηλία. Όποιος σήμερα καταλάβει ότι μόνον με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ανοίγουν τα αδιέξοδα, θα επιποθήσει ένα πράγμα: Κύριε, δώσ' μου αυτή την χάρη να μην σε χάνω από τα μάτια μου και η σκέψη μου να είναι στα πράγματα τα δικά σου.